συνηθισμένο στον Αλέξανδρο Κοψιάλη στην εκπομπή του στο YouTube. Σε αυτό λοιπόν το βίντεο έχει ξεσηκώσει πάρα πολλές αντιδράσεις, γιατί μέσα εκεί κάνανε κάποια challenge μαζί με τον κόσμο και μοιράζαν χρήματα. Σχολιάστηκε, μπορώ να σου πω, πάρα πολύ αρνητικά. Τα είδαμε όλα. Πάρα πολλά από αυτά που έκανε. Λοιπόν, ο Φιδίας λοιπόν Παναγιώτου έρχεται λοιπόν σε εκπομπή σε Κυπριακό κανάλι, στην εκπομπή και όλες το μέρες στα γεγονότα και δίνει τη δική του απάντηση. Γιατί να σας θυμίσω ότι ένα από τα challenge είναι να έβαλαν έναν άνθρωπο να μασίσει μία γόπα από τσιγάρο και να την φτύσει. Έναν έφηβο, ναι. Έναν έφηβο. Θέλω λοιπόν να δούμε τη δική του απάντηση που έχει δώσει και να τη σχολιάσουμε. Έχεις δεχθεί πολλή κριτική για βίντεο, για προκλήσεις, challenges, πώς τα ονομάζετε. Πώς απαντάς αυτές τις επικρίσεις? Θέλω να πω ότι, παιδιά, να κάνω λάθη. Είμαι 24 χρονών, σε τούτη δουλειά, πραγματικά να κάνω λάθη. Αλλά προτιμώ, επειδή άμα δεις πώς λειτουργά η επιτυχία, δεν μπορείς να πετύχεις χωρίς να δοκιμάσεις. Πρέπει να δοκιμάσεις και να κάνεις λάθη και να προσαρμοστείς. Ελπίζω να μην είναι μεγάλα τα λάθη που είναι να κάνω. Άμα δεν κάνεις λάθη, δεν δοκιμάζεις πράγματα. Πρέπει να ακούς. Να σας πω λοιπόν ότι πριν ακούσω το σχόλιο σας, ότι το συγκεκριμένο, πολύ, αλλά ναι, τα συγκεκριμένα 8 λεπτά θα πω του βίντεο, τα συγκεκριμένα με τα challenges, αφαιρέθηκαν από το βίντεο του Αλέξανδρου Κοψιάλη. Υπάρχει κανονικά όλο το υπόλοιπο της συνέντευξης, εκτός από τα challenge. Να πούμε ότι κατηγορήθηκαν και οι δύο. Ολοκλήρωση κάποια. Ναι, θέλω να σου πω ότι έχουν κατηγορηθεί και στο παρελθόν. Και ο Αλέξανδρος Κοψιάλης και πολλά πράγματα. Ο Αλέξανδρος Κοψιάλης, συγγνώμη, έχει και άλλα παρατράγουδα πίσω του. Σωστά. Δεν ήταν το πρώτο. Αυτό, αυτό ακριβώς, ότι έχει ένα ιστορικό, θα έλεγα. Όμως, τώρα που ακούω το Φιδία Παναγιώτη που λέει ότι η επιτυχία έχει και τα λάθη της, δεν μπορείς να παίζεις με ανθρώπους και πόσο δε με τέτοια περιστατικά, τα οποία για εμένα θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε καν να τα σκεφτείς ούτε για πλάκα. Δεν είπε αυτό. Βασικό... Μάλιστα, μου, συγγνώμη, το... δεν είπε αυτό. Είπε ότι αν δεν κάνεις τέτοια δεν θα έχεις επιτυχία. Μα δεν μπορείς να παίζεις με αυτά. Με, δηλαδή, λες και ωραία ανθρώπινες ζωές. Ακούστε λιγάκι. Πρόκειται για ανήλικο παιδί. Πρόκειται για ανήλικο παιδί. Συγγνώμη, λάβω, θα το πεις. Το παιδί που. Έφηβος. Το παιδί που μάσησε τη γόπα. Συγγνώμη κιόλας. Εγώ, αν ήμουν μάνα αυτού του παιδιού, θα τον είχα αλλάξει τα φώτα στις μηνύσεις. Θα την πήρωνε και ο συγκεκριμένος, αλλά και η οικογένειά του. Είναι μεγάλο και λίγο ευαίσθητο θέμα. Γιατί μπλέκει και οικογένειες. Υπήρχε ένα άλλο challenge που για μένα ήταν χειρότερο. Μια κοπέλα να πάει να φιλήσει ένα γόρι με το ζόρι. Το είδα, ήταν στο ίδιο πακετάκι. Θα είχαμε άλλα τρεχάματα. Αυτό που με απασχολεί πιο πολύ είναι το ότι πλέον πρέπει να καταλάβει αυτός ο άνθρωπος. Που προσπαθώ και εγώ να τον καταλάβω. Πρέπει να καταλάβει ότι ό,τι έκανε μέχρι τον Ιούνιο το έκανε ως ο Φιδίας ο YouTuber. Τώρα είναι ο Φιδίας ο Ευρωβουλευτής, ναι, άσχετα αν δεν έχει ορκιστεί ακόμα. Πλέον έχουν άλλη βαρύτητα αυτά που κάνει. Και αυτά που λέει και αυτά που κάνει δεν έχουν δικαιολογία. Δεν ήξερα, δεν διάβασα, δεν πρέπει είδα. Πρέπει να κάνω και λάθη για να μπορέσω να το δεις. Είναι ένα φαινόμενο. Δυστυχώς θα πω αυτό που οτιδήποτε κάνεις εξευτελιστικό πια στα social media, παίρνεις αυτό που λέμε hype. Δηλαδή πάρα πολλά παιδιά ακολουθούν και αυτό που κάνουν συνέχεια τρολιές, κάνουν όλα αυτά τα challenge, τέλος πάντων, για να μπορέσουν να πάρουν viewers. Οπότε σου λέω εγώ, έχω χτίσει τώρα το κοινό μου, αλλά τώρα θα προσπαθήσω να αλλάξω και λίγο χαρακτήρα, γιατί όλα αυτά υπάρχουν, έτσι, είναι βίντεο. Όσο και αν προσπαθείς να τα σβήσεις. Θέλω να πω κάτι σε αυτό. Ναι. Θέλω να πω ότι αυτό με τα challenges δεν έχει να κάνει με το αν είσαι ευρωβουλευτής, αν είσαι οποιοδήποτε. Επίσης, το ότι πήγε και είπε στην εκπομπή με μικρός, λέει. Και... καλά, 24 είναι, ρε, εσύ. Δεν είναι όμως και τόσο μικρός. Είναι 24, δεν 15. Βλέπουμε τον τρόπο που σκέφτεται. Έχει μια βαρύτητα πια το ότι είναι ευρωβουλευτής. Αυτή τη στιγμή εκπροσωπείς μια χώρα. Σε επέλεξαν και μάλιστα σε ψήφισαν ένα τεράστιο ποσοστό και περιμένει κάτι από εσένα. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος της Κύπρου γενικά περιμένει. Εγώ δεν πιστεύω περιμένει ότι περιμένουν κάτι από το Φιδία προσωπικά. Εγώ πιστεύω ότι αυτοί που τον ψήφισαν δεν τους νοιάζει καθόλου η πολιτική. Πήγαν απλά τρόλαραν, απλά έδωσαν έτσι μια ψήφο. Δεν νομίζω ότι περιμένουν να κάνει κάτι. Τα exit polls έδειξαν ότι οι ψήφοι ήταν από 18 μέχρι 25. Ναι, είναι, πήρε τις ψήφους των ανθρώπων που δεν ψηφίζουν πολλές φορές. Άρα, ένας άνθρωπος ο οποίος με την τρολιά αυτή, βγάζοντας πολλές χιλιάδες ευρώ όλα αυτά τα χρόνια, ψηφίζεται από τον Κυπριακό λαό. Δεν αντέχω άλλο το συγκεκριμένο θέμα. Από αυτό το brand, διότι οι άνθρωποι τον ψήφισαν για να κάνει αυτά που κάνει στην Ευρωβουλή. Δεν τον ψήφισαν για να βάλει το κουστούμι. Ισίδωρε μου, τέλος. Την πλάκα που κάνανε μια τρολιά ήταν. Ναι, ναι. Είναι πλάκα, δεν γελάσε κανένας μας. Κωνσταντίνε μου, πάμε στο επόμενο τώρα θέμα. Στη Βάνα Μπάρμπα, που έδωσε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Νίκο Γεωργιάδη και στο περιοδικό OK